Πάμε στον χώρο της Τρίτης Εθνικής. Έχουμε μαζί μας τον Φώτη Καϊμακαμούδη, τον ποδοσφαιριστή του ΠΟΑ, της ομάδας του Ατσαλένιου, καθώς Φώτη, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα την ώρα που οι συνάδελφοί σου της Super League 2 επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, έστω και με αυστηρό πρωτόκολλο. Στη Football League και στον χώρο της Τρίτης Εθνικής πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και είσαστε κι εσείς άνθρωποι που ζείτε σε μεγάλο βαθμό και από το ποδόσφαιρο, αλλά και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ζει τις μεγαλύτερες κατηγορίες, μπορούμε να πούμε. Καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα Γιώργο και από μένα. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, διότι το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Διότι έχει απαιτήσεις επαγγελματικές, λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα, αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν αμείβεται από κανένα. Το κράτος δεν έχει προνοήσει για να επωφεληθεί ο ποδοσφαιριστής με κάποια επιδόματα. Οπότε πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν εργάζονται στο πρωτάθλημα αυτό δεν μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια τους. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτό το χώρο. Πραγματικά υπάρχει αυτή η καινοτομία που αναφέρεις που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ουσιαστικά ζείτε οι περισσότεροι από το ποδόσφαιρο, αλλά δεν φαίνεστε πουθενά ότι είσαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε απευθυνθεί και σε κάποιες apps, όπως και στην ΕΠΟ. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βρεθεί κάποια λύση για αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Είναι αναγκαίο για μας να γυρίσουμε, θα ήταν πολύ θεμητό εφόσον όλα τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει και έχουν πάρει το δρόμο τους. Πρέπει και νομίζω το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής να ξεκινήσει άμεσα γι' αυτό, διότι υπάρχει και ένας χρόνος ο οποίος χρειαζόμαστε για να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα και να προετοιμαστούμε για την, mm-hmm. για την έναρξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Φώτη, είναι απόλυτα κατανοητό. Πολύ καλογραμμένη, να μου επιτρέψετε να πω, και τεκμηριωμένη και η ανακοίνωσή σας πριν από λίγες ημέρες, που ουσιαστικά εσείς οι ποδοσφαιριστές της Τρίτης Εθνικής εκπέμπετε SOS. Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι τα περιέχει όλα αυτή η ανακοίνωση και είναι μια φωνή. Στην ουσία το λέμε όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτό με μια φωνή. Mm-hmm. Να κλείσουμε με κάτι σημαντικό, φιλανθρωπικό έργο από τον ΠΟΑ, την ομάδα σου, την ομάδα του Προσφυγικού Προαστίου, η οποία αυτές τις μέρες από αύριο θα συγκεντρώνει τρόφιμα για τη στέγη ανηλίκων. Αν θες ένα μικρό σχόλιο και γι' αυτό για να κλείσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ελπιδοφόρο καταρχάς τέτοιες δύσκολες στιγμές να κοιτάμε λίγο και τον συνάνθρωπό μας. Εκτός του ΠΟΑ, βλέπω ότι γενικά κάποιες ομάδες, από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή, έχουν φιλάνθρωπες τέτοιες προσπάθειες. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και νομίζω ότι βαδίζουμε προς το σωστό δρόμο. Έτσι είναι, είχαμε δράσει και από τις ελπίδες Ηροδότου χθες. Φώτη Καϊμακαμούδη, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε εσένα και τους συναδέλφους σου στην Τρίτη Εθνική για το μέλλον σας, γιατί πραγματικά κάποια πράγματα έχουν να κάνουν με την ίδια σας τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και από μένα.